Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, η Κυπριακή μας Δημοκρατία αψηφώντας τον Ατήλα και τις απειλές του προχωρεί στην εκμετάλλευση του ορυκτού της πλούτου. Σε κάθε περίπτωση ξεκινάει την επόμενη χρονιά η αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη. Οι εταίροι στα κυπριακά ύδατα για το κοίτασμα αυτό του φυσικού αερίου έχουν εγκρίνει επένδυση ύψους 192 εκατομμυρίων δολαρίων για να ξεκινήσει η γεώτρηση αλλά και να καλυφθούν οι δαπάνες για το υπεράκτιο αυτό έργο δαπάνες ανάπτυξης. Αυτά είπε χθες Κυριακή η Ισραηλινή εταιρεία New Med Energy. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και όπως διαβάζουμε στο κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων αλλά και με πληροφορίες από το Hellas Journal, το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης αφορά γεώτρηση επιβεβαιωτική για το μέγεθος του κοιτάσματος φυσικού αερίου που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι της τάξεως των 124 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή σύμφωνα με τη New Med. Η γεώτρηση είναι αναμενόμενο να εκκινήσει το πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς με τη New Med να έχει μερίδιο 30% στο κοίτασμα Αφροδίτη 170 χιλιόμετρα νοτίωσης Λεμεσού. Σεβρόν και Σελ, οι άλλοι κολοσσοί, έχουν μερίδιο 35% η κάθε μία. Οι εταίροι εξετάζουν επίσης επιλογές ανάπτυξης σύμφωνα με τη New Med συμπεριλαμβανομένη στη σύνδεση του κοιτάσματος με ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή ή τη σύνδεσή του με σχέδια ανάπτυξης στην Αίγυπτο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σημαντικές πληροφορίες, μπράβο στην Κυπριακή μας Δημοκρατία.